Όπως το ProNews είχε ενημερώσει πρώτο στις αρχές Μαρτίου, η πολιτεία του Τέξας αποφάσισε να άρει τους περιορισμούς κατά του COVID-19, αρχής γενομένης από την υποχρεωτική χρήση μάσκας. Η ισχυρή πολιτεία του Αμερικανικού Νότου δέχθηκε δρυμία κριτική από τα συστημικά ΜΜΕ και φιλοκυβερνητικούς κύκλους που υποστηρίζουν την οριζόντια εφαρμογή καραντίνας σε όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Από τις 10 Μαρτίου, το Τέξας έχει και επίσημα καταργήσει το μέτρο της μάσκας, με το ρεπουμπλικανό κυβερνήτη του Γκρέγκ Άμποτ να έχει εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για τη χαλάρωση των περιορισμών κατά του COVID-19, αφήνοντας τους όποιους περιορισμούς στη διακριτική ευχέρεια των ιδιωτικών εταιριών. Ο κύριος Άμποτ είχε προβλέψει ότι η αποτελεσματικότητα της αποφασής του θα φαινόταν από την οικονομική ανάκαμψη, τη μείωση των νοσηλιών, τη συνέχιση των εμβολιασμών και την προληπτική τήρηση κάποιων μέτρων χωρίς την ανάγκη κυβερνητικών εντολών. Περιορίστηκε έτσι σε συστάσεις, ακολουθώντας το μοντέλο της Σουηδίας, η οποία βασίστηκε στην ατομική ευθύνη των πολιτών, χωρίς τακτικές εξαναγκασμού και περιορισμού των ελευθεριών. 2 εβδομάδες μετά την άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και του πλήρους ανοίγματος της αγοράς, στο Τέξας δεν παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Τουναντίον, τα κρούσματα μειώνονται σταθερά. Το Υπουργείο Υπηρεσιών Πολιτιακής Υγείας του Τέξας ανήρτησε στο Twitter ένα διάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο παρατηρείται μια επταήμερη πτώση των μέσων καθημερινών κρουσμάτων, εισαγωγών για νοσηλεία και θανάτων λόγω κορονοϊού σε όλη την πολιτεία. Τη στιγμή της ανακοίνωσης της άρσης των μέτρων, στις 2 Μαρτίου, πριν την επισημοποίησή τους μια εβδομάδα μετά, ο μέσος όρος κρουσμάτων σε χρόνο 7 ημερών ανήρχεται σε 7.259 νέα κρούσματα σε μια πολιτεία με πληθυσμό 19 εκατομμύρια κατοίκους. Μέχρι τις 10 Μαρτίου, ο αριθμός μειώθηκε στα 5.350 κρούσματα, ενώ 2 εβδομάδες αργότερα, στις 24 Μαρτίου, έπεσε στα 3.401 κρούσματα. Στο διάταγμα του Άμποτ υπάρχει μια οδηγία προς τις κατατόπους δικαστικές αρχές, σύμφωνα με την οποία τα όποια μέτρα περιορισμού θα είναι υποχρεωτικά μόνο όταν σημειώνεται αύξηση άνω του 15% στις νοσηλίες σε διάστημα 7 ημερών. Σύμφωνα με την οδηγία, τα τοπικά δικαστήρια δεν επιτρέπεται να καταδικάζουν πολίτες για μη εφαρμογή των περιορισμών, ούτε για τη μη χρήση μάσκας. Ανάλογη πολιτική έχει ακολουθήσει και το Μισισίπι. Και εκεί μειώνονται τα κρούσματα, καθώς έχει παρατηρηθεί πτώση κατά περίπου 50%, ενώ και οι θάνατοι μετριούνται πλέον σε μονοψήφια νούμερα εβδομαδιαίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα και στις 2 αυτές πολιτείες είχαν εμβολιαστεί μόλις 720.607 άτομα με μία μόνο δόση του εμβολίου κατά του COVID-19.